Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Κυριακή 25 Νοεμβρίου και παρακολουθείτε το μεγάλο δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως με τα θέματα επικαιρότητάς μας. Την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα αναμένεται να λειτουργήσουν εκ νέου τα φανάρια σε Απαλό και Πάρκο Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα στα φανάρια στο Πάρκο Εγνατία χρειάζεται να προγραμματιστούν και πάλι πλακέτες και μετέπειτα να τοποθετηθούν ξανά. Μια διαδικασία που βρίσκεται ήδη αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα φανάρια στον οικισμό του Απαλού, η βλάβη είναι μεγάλη και όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Χρήστος Γερακόπουλος, έχουν αγοραστεί ήδη φωτεινή που θα τοποθετηθούν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Οι διακοσμητικοί θα συνεχίσουν να είναι για λίγες ημέρες ακόμη οι φωτεινοί σηματοδότες σε αρκετά σημεία της Αλεξανδρούπολης. Οι βλάβες που έχουν υποστεί είναι μεγάλες. Τα φανάρια στο Πάρκο Εγνατία συνεχίζουν να είναι εκτός λειτουργίας. Η αιτία διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται να γίνει επαναπρογραμματισμός στις πλακέτες των φαναριών. Κάτι που είναι ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να γίνει επανατοποθέτηση, ώστε τα φανάρια να λειτουργήσουν άμεσα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Χρήστο Γερακόπουλο. Εδώ και κάποιο καιρό, αρκετό για την περιοχή του Απαλού και κάποιες ημέρες για την περιοχή του κόμβου του Εγνατία, η φωτεινή σηματοδότηση είναι καταστραφή ολοσχερός. Παρά τις προσπάθειες που κάναμε για να τους αποκαταστήσουμε, δεν γινόταν πια αυτό, δεν ήταν εφικτό. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη αντικατάστασή τους. Εμείς είχαμε ήδη στον προϋπολογισμό μας ένα μεγάλο ποσό για να προμηθευτούμε φωτεινούς σηματοδότες, αλλά κατανοώντας το επίγον της υπόθεσης και την επικινδυνότητα που υπάρχει, προχωρήσαμε στην αγορά μετά από μια προσφορά μιας τελικής εταιρείας δύο ολόκληρων συστημάτων φωτεινών σηματοδοτών για αυτούς τους δύο κόμβους. Η βλάβη στα φανάρια προκαλεί μεγάλες δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών που προσπαθούν να διασχίσουν το δρόμο. Θα παρακαλούσα λοιπόν ακόμα 2-3 μέρες οι συμπολίτες μας να προσέχουν σε αυτούς τους κόμβους και ελπίζουμε τα νέα μηχανήματα, τα νέα συστήματα που θα έχουν την εγγύηση της εταιρείας αυτής για αρκετά χρόνια θα τα συντηρεί χωρίς να επιβαρύνεται καθόλου ο Δήμος, να λειτουργήσουν και να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Να τονίσω μόνο ότι η αγορά των δύο αυτών συστημάτων φωτεινών σηματοδοτών ήταν περίπου στην αξία του ενός, δηλαδή μια προσφορά της συγκεκριμένης εταιρείας, έτσι ώστε να μπορέσει να τα δοκιμάσουμε στην πόλη μας και να λειτουργήσουμε και στην περιοχή αυτή. Άρα νομίζω ότι ο Δήμος έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα, πολύ γρήγορο, κατανοώντας το σοβαρό πρόβλημα που υπήρχε. Για τα φανάρια του Απαλού, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, η βλάβη είναι μία αναστρέψιμη. Ο Δήμος έχει προχωρήσει ήδη στην αγορά νέων φωτεινών σηματοδοτών, οι οποίοι και θα τοποθετηθούν την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα. Ήδη λοιπόν αυτοί οι δύο φωτεινοί σηματοδότες από την Τρίτη, σύμφωνα με τα λεγόμενα της εταιρείας, είτε από την Πέμπτη δουλεύουν οι τεχνικοί της, έχουν σχεδόν αποκαταστήσει τα προβλήματα, έχουν αποκαταστήσει καινούργιες πλακέτες και από την Τρίτη θα δοθούν στην κυκλοφορία και στη χρήση των συμπολιτών μας.